αλληλοκατηγορίες και άσφαιρες ηθικές κορώνες. Όλα τους εμπορικός πόλεμος για το ποιος θα αποκτήσει προβάδισμα στην ψηφιακή οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα ή Ευρωπαϊκή Ένωση. Με φόδιο τους σχετικές ψηφιακές συμφωνίες που υπηρετούν τα συμφέροντα των ομίλων και με πρόσχημα την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της μαζικής καταγραφής, φακελώματος, εμπορίας και εκμετάλλευσης δεδομένων από κρατικές και άλλες υπηρεσίες, ομίλους, με κριτήριο τα αστρονομικά τους κέρδη, πολλαπλάσια μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Ταυτόχρονα, συνεργάζονται αποσπώντας και διαβάζοντας προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες στις πλάτες των λαών, εντείνοντας το χαφιεδισμό και την καταστολή σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Όσο τα δεδομένα, η συλλογή και η επεξεργασία τους είναι στην ιδιοκτησία, τον έλεγχο των μονοπωλίων, των αστικών κρατών που υπηρετούν την καπιταλιστική εκμετάλλευση, δεν υπάρχει τρόπος προστασίας τους. Η εργατική λαϊκή πάλη και ο αγώνας για την υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας που μετατρέπει τις τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες σε νέα δεσμά σε βάρος των λαών.